Με τρεις αριθμούς συμπυκνώνονται η ταυτότητα, η στόχη και οι φιλοδοξίες φετινής Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Πρώτος είναι ο αριθμός 79. Όσες και οι διοργανώσεις στην 88χρονη ιστορία του θεσμού, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε το 1926. Ο δεύτερος είναι ο αριθμός 1000, όσοι και οι εκθέτες που θα μετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Είναι ένα ψυχολογικό όριο, η υπέρβαση του οποίου επιτρέπει την αισιοδοξία ότι ο θεσμός μπορεί να αποκτήσει δυναμική. Φέτος ο αριθμός των εκθετών είναι αυξημένος κατά 20%, ενώ κατά 22% αυξήθηκαν οι εκθεσιακοί χώροι, οι οποίοι καταλαμβάνουν τα 22.000 τετραγωνικά μέτρα. Η συντριπτική πλειονότητα των εκθετών είναι ιδιώτες, καθώς ο δημόσιος τομέας, ο οποίος κυριαρχούσε κατά το παρελθόν, εμφανίζεται και φέτος συρρυκνωμένος. Στη φετινή διοργάνωση μετέχουν επιχειρήσεις μέλη και τα τρία επιμελητήρια της πόλης, καθώς το εμποροβιομηχανικό και το βιοτεχνικό που συμμετείχαν και πέρυσι, προσετέθη φέτος και το επαγγελματικό, τα μέλη του οποίου καταλαμβάνουν δύο περίπτερα. Ο τρίτος αριθμός είναι ο 200.000, όσοι και οι επισκέπτες που οι διοργανωτές φιλοδοξούν να περάσουν φέτος τις πύλες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες έφτασαν πέρυσι τους 185.000, παρουσιάζοντας αύξηση 65% σε σύγκριση με το 2012. Στα περσινά πρότυπα θα κινηθούν και φέτος άλλωστε και οι επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά θα είναι ολιγόρη. Θα έρθει το πρωί του Σαββάτου, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια της έκθεσης, τα οποία θα γίνουν στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Την επόμενη 7 Σεπτεμβρίου θα επισκεφτεί τη ΔΕΘ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, όπου θα συναντηθεί με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα, θα περιοδεύσει στα περίπτερα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφθεί την έκθεση το δεύτερο Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ακολουθήσει πλήρες πρόγραμμα με περιοδία σε περίπτερα, αλλά συνάντηση με τη διοίκηση και ομιλία το βράδυ στο Ιωάννης Βελίδης. Ραντεβού στη ΔΕΘ όμως έχουν και οι διαδηλωτές όπως κάθε χρόνο. Οι τιμές των εισιτηρίων τώρα παραμένουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Η είσοδος θα κοστίζει 3 ευρώ για όλες τις ημέρες πλην της πρώτης Κυριακής και του δεύτερου Σαββατοκύριακου που θα κοστίζει 5 ευρώ. Θα υπάρχει και φέτος το οικογενειακό εισιτήριο των 10 ευρώ, ενώ 3 ευρώ εισιτήριο για όλες ανεξαιρέτως τις ημέρες θα πληρώνουν οι Πολύτεκνοι και τα ΑΜΕΑ. Η έκθεση θα λειτουργεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου από τις 12.30 μέχρι τις 10 το βράδυ, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου όπως και το δεύτερο Σαββατοκύριακο 13 και 14 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Θα διαδηλώσουν, θα προστατεύσουν την πόλη γιατί η πόλη τους υποδέχεται και με τον κορεστό πάντα πρέπει να τους σεβόμαστε. Όμως θα σε εκφράσω μια άποψη. Καταρχήν στην έννοια της δημοκρατίας η εκδήλωση διαμαρτυρίας είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα που έχουν όλοι και προστατεύονται. Που και πέρα το πώς επιλέγει ο καθένας να κάνει χρήση του δικαιώματος είναι αντικείμενο κριτικής. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση, η οποία λέει να μην έρθει ο Πρωθυπουργός, για να μην έρθουν οι διαδηλωτές, είναι απαράδεκτο. Ο Πρωθυπουργός και αρχηγοί έρχονται και προσθέτουν, ανέφερε ο κ. Τσίχας, στην εικόνα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, συνεισφέρουν στην πολιτική συζήτηση της χώρας και εμείς λέμε φύγετε, δεν σας θέλουμε, για να μην διαδηλώσουν. Και δεν λέμε γιατί διαδηλώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν έχει στις 11 μέρες, καλοδεχούμενοι είστε. Ελάτε, αφού τελειώσει η διαδικασία, δεν δηλώστε. Το ίδιο θα ακουστεί η διαδήλωσή σας, θα την προστατεύσουν με κάθε τρόπο, γιατί αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα των πολιτών. Αλλά δεν είναι περίεργο, ακούστε τώρα μία απλή σκέψη που κάνω. Η έκθεση ως εκθεσιακό εργαλείο, τι στόχο έχει να δώσει τις καινούργιες ιδέες, τα καινούργια προϊόντα, να διαφημίσει τα παλιότερα, να ανοίξει δηλαδή τον χώρο των επενδύσεων, να δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές, να έχουμε δηλαδή καινούργιες θέσεις εργασίας και αυτό που θεωρητικά τα συνδικάτα διεκδικούν έχουν επιτωθεί. Ακριβώς αυτό που δημιουργεί καινούργιες εργασίες με τον τρόπο του δημιουργού. Για μένα είναι κατανόητο. Αυτό θέλω να το προστατεύω ως προϊόν το οποίο είναι μαζί τους και στη συνέχεια λίγες μέρες αργότερα ή λίγες μέρες νωρίτερα, αν θέλουν να προηγηθούν κιόλας για να υπάρχει άποψή τους στο τραπέζι των συζητήσεων, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το Σάββατο το απόγευμα αυτά που θα πούν θα είναι καλύτερα από αυτά που θα πούν την Πέμπτη απόγευμα ή την Τρίτη απόγευμα ή την Τρίτη.
το πολιτικό κομμάτι για την έκθεση είναι μια απίστευτη θετική πρίκα και για την έκθεση και για την πόλη. Αρκεί να την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Το ότι μια εβδομάδα, 9 μέρες, έρχεται ο Πρωθυπουργός, έρχεται η πολιτική αρχηγή, έρχεται ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι αυτό ένα μικρό ταβόρ στο εσωτερικό. Τι είναι? Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη για 9 μέρες γίνεται το κέντρο της πολιτικής προσοχής της χώρας. Και εγώ νομίζω είναι πλήκα για την πόλη αυτή. Είναι πλήκα, είναι τιμή. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει να επισκιάζει το εκκλησιακό. Εμείς θεωρούμε ότι δεν επισκιάζει. Αυτά που σας ανέλησε ο κύριος Προζυγκίδης θεωρείται ότι επισκιάζονται ίσα-ίσα. Αναδεικνύουν. Η Μέρκελ, και να πούμε και ένα πρόσωπο που είναι πολύ μεταφυσμένο τελευταία, κάνει τα εγγένεια στις κλαδικές εκθέσεις ό,τι η Γερμανία. Στο Ανόβερο που είχα πάει πέρυσι, εγώ πήγα το Σάββατο. Ξεκινούσε η έκθεση, η Παρασκευή το απόγευμα ήταν η Μέρκελ. Δηλαδή, είναι πλήκα για την πόλη. Βεβαίως, θα πρέπει κανείς να το εκμεταλλεύεται και να είναι αξιοπρεπώς. Εμείς θεωρούμε, ας πούμε, ότι σε μια γεωργία για την πόλη δεν θα έπρεπε να υπάρχουν άλλοι είδους εκδηλώσεις. Το καταλαβαίνουμε, είναι δύσκολη περίοδος. Και ζητάμε από όλους να προστατεύσουν αυτό το χαρακτήρα της έκθεσης. Τον πανηγυρικό χαρακτήρα, τον ψυχαγωγικό, τον επιχειρηματικό.